Αμήν. Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 1055. Σελίδα 1055, Β κεφάλαιο και 14 εδάφια. Είναι από την επιστολή τη δεύτερη του προς Τιμόθεο του Αποστόλου Παύλου. Δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο του Αποστόλου Παύλου. Δεύτερο κεφάλαιο και 14 εδάφιο στη σελίδα 1055. Ταύτα υπενθύμιζε διαμαρτυρόμενος ενώπιον του Κυρίου, να μην λογομαχώσει το οποίον δεν είναι ουσιδέν χρήσιμον, αλλά φέρει καταστροφή των ακουόντων. Σπούδασον να παραστήσει σε αυτόν δόκιμον εις το Θεόν, εργάτην ανεπέσχυντο ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Τας δε βεβήλους ματαιοφωνίας φεύγε, διότι θέλουσι προχωρήσεις πλειωτέραν ασέβιαν, και ο λόγος αυτόν θέλει κατατρόγιος γάγκρενα, εκ των οποίων είναι ο ημένεος και ο φιλητός. Ήτινες απεπλανήθησαν από τις αληθείες, λέγοντες ότι έγινε ήδη η Ανάστασης και ανατρέπωσε την πίστη τινών. Το στερεόν όμως θεμέλιον του Θεού μένει, έχουν τη σφραγίδαν ταύτην. Γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού, και ας απομακρυνθεί από τις αδικίας, πασός της ονομάζει το όνομα του Χριστού. Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα, και άλλα μεν προς χρήσιν τιμίαν, άλλα δε προς άτιμον. Εάν λοιπόν καθαρίσει τις εαυτόν από τούτον, θέλει είστε σκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένων και εύχριστον εις τον δεσπότην, ετοιμασμένων εις πανέργων αγαθών. Τας δε νεανικάς επιθυμίας φεύγε, και ζήτη την δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη, μετά των επικαλουμένων των Κύριων εκαθαράς καρδίας. Τας δε μωράς και απαιδεύτους φιλονοκίας παρετού, εξεύρων ότι γεννώσει μάχας. Ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος, προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκων με τα πραότητος, αντιφρονούντας, μήποτε δώσει σε αυτούς ο Θεός μετάνοιαν, ώστε να γνωρίσει ως την αλήθεια και να ανύψωσει από τις παγίδες του διαβόλου, υπό το οποίο είναι πεπαγιδευμένη στο θέλημα εκείνου. Αμήν. Συνεχίζοντας, αγαπητοί αδελφοί, τις συμβουλές και τις προτροπές του, ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο, στην τελευταία αυτή επιστολή της Καινής Διαθήκης, αλλά και ιδιαιτέρως στην τελευταία επιστολή του Αποστόλου Παύλου, συνεχίζει λέγοντας «Ταύτα υπενθύμιζε». Θυμάστε την περασμένη Πέμπτη, με τη χάρη του Χριστού, είχαμε διαβάσει πολλές προτροπές, ενδυναμούμε τη χάρη, δια της χάρητος του Χριστού, παράδοσε εις τους ανθρώπους που θέλουν να είναι ικανοί το Λόγο του Θεού, κακοπάθησον και εσύ ως καλός στρατιώτης και λοιπά. Τώρα όλα αυτά, λέγει ο Λόγος του Θεού, ταύτα υπενθύμιζε. Υπενθύμιζε αυτά, να τα θυμίζεις στο λαό του Θεού, να τα λες και να τα επαναλαμβάνεις, γιατί είναι αναγκαίον και καλό να επαναλαμβάνεται ο Λόγος του Θεού, να ακούγεται, να ακούγεται και να επαναλαμβάνεται. Ξέρετε, με το Λόγο του Θεού ο άνθρωπος του Θεού οικοδομείται και αυξάνει, γιατί ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, είναι δύναμη Θεού που σώζει τον άνθρωπο που τον πιστεύει. Να υπενθυμίζεις, και μάλιστα διαμαρτυρόμενος ενώπιον του Κυρίου, να τα λες, να τα ξαναλες και να διαμαρτύρεσαι στους ανθρώπους ενώπιον του Κυρίου για την υπακοή και όχι την παρακοή, για την υποταγή και όχι την παράβαση. Το κύριο χαρακτηριστικό, αδελφοί, του χριστιανού είναι η υπακοή στο Ευαγγέλιο. Αυτό είναι, αυτό μας ζητάει ο Θεός. Το κύριο χαρακτηριστικό. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Και στην Εκκλησία δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο, ούτε λιγότερο, παρά να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, να τον ακούμε και να τον ξανακούμε και να τον ξανακούμε. Και το περίεργο ποιο είναι? Ότι δεν βαριόμαστε, δεν μας κουράζει. Παρόλο που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού λίγες σελίδες, η Καινή Διαθήκη λίγες σελίδες, παρόλα αυτά δεν μας κουράζει. Όλη μας τη ζωή ακούμε και διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και δεν κουραζόμαστε. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι η τροφή της ψυχής μας. Δεν είναι ένα βιβλίο που το διαβάζουμε και το μαθαίνουμε και το σπουδάζουμε. Είναι τροφή, το τρώμε, το τρώει η ψυχή μας. Δεν βαριόμαστε να τρώμε κάθε μέρα και τρεις φορές την ημέρα ψωμί. Δεν βαριόμαστε, τρώμε και ξανατρώμε και ξανατρώμε.
άλλοτε τρώμε άσπρο ψωμί, άλλοτε μαύρο ψωμί, άλλοτε διάφορα είδη ψωμιών, αλλά τρώμε και δεν το βαριόμαστε. Έτσι είναι και ο λόγος του Θεού. Και αλίμονος τον άνθρωπο που δεν έχει αυτή την ανταπόκριση που θέλει ο Θεός προς το λόγο του Θεού, προς το λόγο του Κυρίου. Δηλαδή να μην τον αποδέχεται, να πει, γιατί συμβαίνει και αυτό. Ο λαός Ισραήλ όταν ήταν στην έρημο και ο Θεός είχε μεριμνήσει για την επιβίωσή του μέσα στην έρημο να του δίδει κάθε μέρα το μάνα και να τον ποτίζει με νερό καθαρό από την πέτρα που ακολουθούσε, γι' αυτό ζούσε και επεβίωσε 40 χρόνια ο λαός Ισραήλ. Γιατί έτρωγε από το μάνα τον άρτο των αγγέλων που του έδινε ο Θεός. Και έπινε από το νερό, από την πέτρα που ακολουθούσε και ήταν ο Χριστός. Και εμείς επιβιώνουμε και θα επιβιώνουμε μόνο όταν τρώμε το Λόγο του Θεού και πίνουμε από το νερό του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά κάποτε ο λαός Ισραήλ είπε, βαρέθηκα όλο μάνα, μάνα, μάνα. Περίεργο, ήταν πάρα πολύ καλή τροφή. Και ήταν η μοναδική που μπορούσε να κρατήσει το λαό Ισραήλ στη ζωή μέσα στην έρημο. Αλλά γιατί συνέβη αυτό? Γιατί επεθύμησαν τα παλιά. Θυμήθηκαν τα σκόρδα, τα κρεμμύδια που έτρωγαν μέσα στην Αίγυπτο. Θυμήθηκαν όλα αυτά τα ψάρια. Και περίεργο είναι, επεθύμησαν αυτά τα οποία τους δημιουργούσαν τα μεγάλα προβλήματα της εχμαλωσίας και της δυστυχίας. Βουίζει αυτό λίγο. Τους δημιούργησαν τα μεγάλα προβλήματα της δυστυχίας και της ταλαιπωρίας. Κι όμως τα επεθύμησαν. Κι όμως τα εξεζήτησαν. Κι όμως τα ήθελαν. Και αυτό είναι το περίεργο, αδελφοί αγαπητοί. Να είσαι μέσα στην παρουσία του Θεού. Να χαίρεσαι την ευλογία του Θεού και να ζητάς τα παλιά. Είναι η καρδιά του ανθρώπου, απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και τι να ζητάς από τα παλιά? Τα ψέματα, τις βρισχές και να πω και άλλα, τις διασκεδάσεις και τις διασκεδάσεις τις βρώμικες. Είναι η καρδιά μας, είναι η καρδιά του ανθρώπου απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και γιατί μας τα λέει η Γραφή αυτά? Για να προσέχουμε, αγαπημένα μου αδέλφια. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε ομοιοπαθείς. Ό,τι έπαθαν αυτοί είναι πάρα πολύ πιθανό να το πάθω και εγώ και εσύ. Αλλά επειδή γνωρίζει ο Θεός ότι όλοι κινδυνεύουμε και η ψυχή μας κατά το λόγο του είναι, βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Μην πούμε τώρα εγώ βγήκα και γλίτωσα. Μας έσωσε ο Θεός, μας πρόσθεσε στην Εκκλησία, αλλά ο κίνδυνος πάντοτε ελοχεύει. Πάντοτε οι επιθυμίες οι κακές μπορούν να παρουσιαστούν και να εμφανιστούν στη ζωή μας. Οι επιθυμίες οι παλιές. Και γιατί μας τα λέει αυτά ο Λόγος του Θεού? Για να ξέρουμε ότι όταν οι επιθυμίες αυτές, οι κακές, οι παλιές, εμφανιστούν στην καρδιά μας, να ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι βάρεστο ενώπιον του Θεού και ότι η συνέχεια μπορεί να μας φτάσει μέχρι το θάνατο. Γιατί καθένας πειράζεται από τις δικές του επιθυμίες. Οι επιθυμίες είναι αυτές που φέρνουν σε πειρασμό και σε δελασμό την καρδιά του ανθρώπου, τη ζωή του ανθρώπου. Και η επιθυμία γεννάει την αμαρτία. Μόλις επιθυμήσεις θέλεις και να εκτελέσεις την επιθυμία. Δημιουργήθηκε το σπέρμα της αμαρτίας μέσα. Και αφού εκτελεστεί η αμαρτία, τότε έρχεται το θάνατος. Μας δείχνει λοιπόν ο Θεός και τη δυνατότητα που μπορούμε και την παγίδα, τη δυνατότητα να πέσει η καρδιά μας αυτή την επιθυμία και το τι θα συμβεί αν υποχωρήσουμε, και αυτό να προσέχουμε, αν υποχωρήσουμε και υποταχθούμε στην επιθυμία μας και τη συνέχεια πια της αμαρτίας άμα εκτελεστεί, ότι είναι ο θάνατος. Όμως μας δείχνει ο Λόγος του Θεού και τη διόρθωση των πραγμάτων. Και η διόρθωση των πραγμάτων είναι συγκεκριμένη. Είναι καθαρή, είναι απλή. Η μετάνοια. Η ταπείνωση και η μετάνοια είναι η διόρθωση. Δεν υπάρχει άλλη διόρθωση. Δεν μπορώ εγώ να γλιτώσω από τις επιθυμίες μου με άλλο τρόπο. Δεν μπορώ να... Η αμαρτία έχει δύναμη. Ο κόσμος έχει δύναμη. Ο δελεασμός, ο πειρασμός έχει δύναμη.
πάρα πολλές φορές μας νικάει ο πειρασμός, ο δελεασμός και η αμαρτία. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό, γιατί το Πνεύμα το Άγιο μας ελέγχει, ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει και ο φόβος του Θεού μας οδηγεί στη μετάνοια και στην επιστροφή. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Ο δρόμος της μετάνοιας και της επιστροφής προς το Θεό είναι η νίκη μας. Δεν έχουμε άλλη νίκη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο στον κόσμο αυτό. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε ούτε με την αμαρτία, ούτε με τον κόσμο, ούτε με τις επιθυμίες μας, ούτε με τον διάβολο. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Δεν έχουμε δύναμη. Η δύναμή μας είναι πολύ μικρή, αγαπητοί μου αδελφοί. Πολύ μικρή είναι η δύναμή μας. Η δύναμή μου, η δύναμή σου, η δύναμη του καθενός μας είναι πολύ μικρή, ασήμαντη. Και με μικρή δύναμη δεν μπορούμε να νικήσουμε. Δεν μπορούμε να αντισταθούμε στο διάβολο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποτασσόμεθα στο Θεό, να μετανοούμε, να επιστρέφουμε, να ζητάμε το αίμα του Χριστού, να τρώμε το Λόγο του Θεού, να πίνουμε από το πιωτό του Πνεύματος του Αγίου που ο Θεός μας δίδει, ώστε να αναζωπηρούμενοι και παίρνοντας δύναμη από το Θεό, να μπορούμε να αντιστεκόμαστε στο διάβολο, υποτασσόμενοι στο Θεό, ώστε να φύγει. Υπενθύμιζε λοιπόν, λέει ο Λόγος του Θεού, υπενθύμιζε τα πράγματα, αυτά υπενθύμιζε το Λόγο του Θεού και πρόσεχε να μη λογομαχείς. Σήμερα θα δούμε 2-3 λέξεις που είναι κλειδιά στη ζωή μας. Πρώτον, η λογομαχία. Οι μάχες με λόγια. Να μη λογομαχείς και μάλιστα μπροστά σε άλλους. Λογομαχία είναι καταστροφική. Λέει μάλιστα ο Λόγος του Θεού, δεν χρησιμεύει σε τίποτα, αντιθέτως φέρνει καταστροφή στους ακούοντες. Να αρχίζεις να τσακώνεσαι με λόγια. Πρώτα-πρώτα δεν πρέπει να τσακωνόμαστε μέσα στο σπίτι μας. Με τη γυναίκα μας, οι γυναίκες με τους άντρες τους. Φέρνει καταστροφή στα παιδιά. Έπειτα δεν πρέπει να τσακώνεσαι μέσα στο σπίτι σου, μπροστά στην οικογένειά σου με άλλους. Ούτε μπροστά, ούτε κρυφά. Ό,τι αν θέλεις να καταστρέψεις τα παιδιά σου, να κάθεσαι με τη γυναίκα σου και να μιλάς άσχημα για αδελφούς. Να μιλάς και να βγάζεις ό,τι έχει πίκρα έχει η καρδιά σου. Καταστράφηκε η γυναίκα σου και τα παιδιά σου καταστράφηκαν. Είναι μερικοί οι αδελφοί που έχουν πίκρα στην καρδιά. Και με όποιον βρίσκονται κατηγορούν. Και δίκιο να έχουν, το έχουν χάσει. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα δεν είναι αν έχουν δίκιο ή όχι. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι δεν έχουν την παρουσία του Θεού, δεν έχουν την εύνοια του Θεού και δεν είναι δυνατόν ότι αν κάνουν να τους ευωδώνει ο Κύριος. Αντιθέτως, ό,τι θα κάνουν θα γκρεμίζεται. Η λογομαχία είναι πολύ κακή συνήθεια. Μέσα στο σπίτι, μέσα στη δουλειά και μέσα στην εκκλησία. Σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Είτε παρουσία των άλλων με τους οποίους λογομαχούμε, είτε απουσία. Σας παρακαλώ, αδελφοί αγαπητοί, να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Λόγος απρός να μην βγαίνει από το στόμα σου. Θυμώδης λόγος, πικρός λόγος να μην βγαίνει από το στόμα σου. Εάν διαπιστώσεις ότι έχεις λόγο πικρό, ότι έχεις λογομαχία, ότι έχεις παράπονα, ότι έχεις, πήγαινε στο Θεό, μετανόησε, επέστρεψε σε Αυτόν για να σε ευλογήσει ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Με το να θυμώνεις και να κατηγορείς και να μάχεσαι παρουσία ή απουσία του ανθρώπου με τον οποίο δεν τα πας καλά, είναι ό,τι το χειρότερο και για σένα και για οποιονδήποτε σε ακούει. Ό,τι το χειρότερο. Φέρνει καταστροφή, αδελφοί. Καταστροφή σε αυτόν που ακούει. Του καταστρέφει την ψυχή, αφού πρώτα καταστρέφεται η δική σου η ψυχή. Διαστρεβλώνεται, διαστρέφεται η ψυχή του ανθρώπου. Όταν μιλάς, να μιλάς με τα καλύτερα λόγια. Και αν δεν μπορείς να μιλήσεις με καλά λόγια, πήγαινε στο Θεό, μετανόησε, επέστρεψε, ζήτησε χάρη από το Θεό, ζήτησε να βρεις χάρη από το Θεό για να ησυχάσεις.
Πρόσεχε, λέει λοιπόν, να μην λογομαχώσει, γιατί ούτε χρήσιμο είναι, αλλά αντιθέτως φέρνει καταστροφή στους ακούοντας. Τώρα στρέφεται τότε ο Λόγος του Θεού στην προσωπική μας ζωή. Στη σχέση μας με το Θεό, ιδιαιτέρως. Σπούδασον να παραστήσεις σε Αυτόν δόκιμον εις τον Θεόν πρώτον. Προσπάθησε, αγωνίσου, να καταβάλεις πάσαν σπουδήν, κάθε προσπάθεια, να παραστήσεις τον εαυτό σου ενώπιον του Θεού δόκιμο, όχι αδόκιμο. Και δόκιμος δεν είναι αυτός ο οποίος συστήνει τον εαυτό του, αλλά δόκιμος είναι αυτός τον οποίον ο Θεός συστήνει. Αν πεις εγώ είμαι προφήτης, εγώ είμαι κήρυκας, εγώ είμαι καλός σύζυγος, εγώ είμαι καλός πατέρας, εγώ είμαι καλός αδελφός, φωναχτά ή σιωπηλά μέσα στην καρδιά σου, εκείνη τη στιγμή έρχεται ο Λόγος του Θεού και σου κάνει τώρα είσαι αδόκιμος ενώπιον του Θεού. Και πρέπει να φροντίζεις να σπουδάζεις να παραμείνεις δόκιμος. Γιατί ουδής αδόκιμος δεν μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και απευθύνεται, αδελφοί αγαπητοί, στον Τιμόθεο και σε κάθε έναν Τιμόθεο ο οποίος θέλει να εργαστεί το έργο του Κυρίου. Εάν πραγματικά θέλεις να υπηρετήσεις τον Κύριο, το Λόγο Του, την Εκκλησία Του, το λαό Του, αν πραγματικά το θέλεις, πρόσεξε να ξεκινήσεις από αυτή την προτροπή. Σπούδασον να παραστήσεις τον εαυτό σου ενώπιον του Θεού πρώτα δόκιμο. Εάν ενώπιον του Θεού που ξέρει τα βάθη της καρδιάς σου δεν είσαι δόκιμος, δεν κάνεις για τίποτα. Και δόκιμος, αδελφοί αγαπητοί, είναι πρώτα πρώτα ο ταπεινός. Στους περηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Έπειτα είναι αυτός που κρατάει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Την κρατάει μέσα στην καρδιά, αλλά και την εκτελεί και την υπηρετεί. Και έπειτα δόκιμος είναι αυτός που έχει αγάπη στην καρδιά του. Τα χαρακτηριστικά του χριστιανού είναι αλήθεια και αγάπη μέσα σε ταπεινό πνεύμα. Αλήθεια και αγάπη. Και να περιμένεις, γιατί όπως είπαμε και προηγούμενα, δόκιμος δεν είναι αυτός που συστήνει τον εαυτό του, αλλά αυτός τον οποίο ο Θεός συστήνει. Και να περιμένεις, μεθυπομονείς να σε συστήσει ο Κύριος. Όχι να αυτοσυστήνεσαι, ούτε να προκαλείς τους αδελφούς να σε συστήνουν. Ούτε να επιδιώκεις τους αδελφούς να σε συστήνουν. Ούτε να χαίρεσαι, αν και χαιρόμαστε όταν τα αδέλφια μας μας αγαπάνε. Αλλά εκείνη η επιδίωξη η οποία είναι η συμβουλή του Θεού, τι να επιδιώκεις, να είσαι δόκιμος ενώπιον του Θεού και να περιμένεις να δεις σε συστήνει ο Θεός. Και ο Θεός έχει πολλούς τρόπους να συστήσει έναν άνθρωπο και εφευρίσκει και περισσότερους τρόπους για να συστήνει ο Θεός τους ανθρώπους. Πρώτον λοιπόν είναι σπούδασον να παραστήσεις στον Θεό τον εαυτό σου δόκιμο. Δεύτερον, σπούδασον να παραστήσεις τον εαυτό σου εργάτην ανεπέσχυντο. Εργάτην ανεπέσχυντο. Πρώτον, εργάτη. Τι σημαίνει εργάτης? Ο εργάτης εργάζεται αυτό το οποίο ξέρει να κάνει. Μπορεί να κάνει. Και ο εργάτης έχει αφεντικό και παίρνει εντολές και είναι επιμελής αν θέλει να μπορεί να εργάζεται. Άρα λοιπόν να δούμε τι μπορούμε ο καθένας από μας, τι μπορεί να κάνει μέσα στο έργο του Θεού. Μπορείς εσύ να θέλεις να προφητεύεις αν δεν έχεις προφητεία, να θέλεις να κηρύττεις αν δεν έχεις χάρισμα λόγου, να θέλεις να γίνεις πρεσβύτερος αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, να θέλεις να γίνεις διάκονος αν δεν έχεις όρεξη να δουλέψεις. Γνωρίζοντας ότι ο εργάτης που είναι μισθωμένος από το Θεό δεν έχει δική του προσωπικότητα. Δεν κάνει αυτός ό,τι θέλει. Αλλά ο Κύριος τον διατάζει και αυτός υπηρετεί και εκτελεί. Ο εργάτης όταν μπαίνει σε μια δουλειά ρωτάει, δεν είναι δική του η δουλειά. Προσλαμβάνει ένα εργάτη στα χωράφια να σκάψει.
Ρωτάς πρώτα ποιο είναι το χωράφι σου αφεντικό που με πρόσλαβες. Πού με θέλεις να σκάβω. Δεν μπορείς να σκάβεις ποτέ σε 10 λεπτά εκεί και 10 λεπτά εκεί και 20 λεπτά από εκεί. Αλλιώς δεν είσαι εργάτης. Και δεν είναι κακό να μην είσαι εργάτης. Βέβαια είναι πολύ πολύ καλύτερο. Αλλά ο εργάτης έχει συγκεκριμένο αφεντικό, συγκεκριμένη δουλειά και ξέρει πώς να την κάνει και τι μπορεί να κάνει. Και δεν κοιτάει τον άλλον, κοιτάει τη δουλειά του. Πρώτον λοιπόν να παραστήσεις τον εαυτό σου εργάτη, αλλά ταυτόχρονα και ανεπαίσχυτο εργάτη. Να μην φέρνεις απάνω σου όνειδος από λάθη, από απρέπειες, από ασοφίες, από ασύνετες ενέργειες, αδόκιμες ενέργειες. Εργάτης που να μην τρέπεσαι για αυτό που έκανες. Και πώς τρέπεται ένας εργάτης όταν κάνει τη δουλειά του και την κάνει χάλια? Γιατί δεν προσέχει. Όταν αναλαμβάνει υποχρέωση την οποία δεν εκτελεί, αν και μπορεί. Ο εργάτης ανεπαίσχυτος λοιπόν είναι επιμελής και βεβαίως πάντοτε, πράγματα τα οποία ισχύουν πάντοτε, στην αλήθεια, στην αγάπη, στην ταπείνωση, πράγματα τα οποία πάντοτε προσδιορίζουν τον άνθρωπο του Θεού. Εργάτης λοιπόν και μάλιστα ανεπαίσχυτος. Και τρίτον, ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Αυτά είναι τα τρία χαρακτηριστικά, αδερφοί αγαπητοί, του ανθρώπου που ο Θεός τον προσκαλεί, τον θέλει να τον κάνει υπηρέτη του. Δόκιμος ενώπιον του Θεού, εργάτης και μάλιστα ανεπαίσχυτος, και να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Όχι να προσθέτει ή να αφαιρεί, όχι να διαφοροποιείται στο λόγο του Θεού, αλλά στην υγιένουσα διδασκαλία στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ακριβώς ό,τι είναι γραμμένο και όπως είναι γραμμένο. Βέβαια, το να ορθοτομήσεις το λόγο της αληθείας μερικές φορές δεν είναι εύκολο. Μπορεί δηλαδή να ξέρεις την αλήθεια, αλλά να μην μπορείς ούτε να την ισχυριστείς ούτε να την εκτελέσεις. Πολλά παραδείγματα, ένα μικρό που το έχω ζήσει και έχω βρεθεί σε δύσκολη θέση. Έρχονται οι γονείς με ένα κοριτσάκι 19 χρονών. Μου λένε, την παντρέψαμε 16 χρονών με έναν διεστραμμένο, χώρισε 17 και τώρα τι θα κάνουμε? Τώρα την ξαναπαντρέψουμε ή όχι? Είναι δύσκολη απάντηση. Δύσκολη απάντηση. Αλλά ο εργάτης του Κυρίου πρέπει να πάρει θέση. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, η θέση του δεν θα είναι ψυχρή, ξένη και μακρινή, δεν μας ασχολούμε με το πρόβλημά σου. Γιατί την καρδιά μας και τα λόγια μας ο Θεός και τα γνωρίζει και τα ακούει. Η συμβουλή μας θα είναι γεμάτη από την αγάπη, γεμάτη από συμπόνια, κάτι, όχι συναισθηματική που να μας αποτρέψει από την αλήθεια, αλλά αληθινή, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που θα μας οδηγεί στην αλήθεια. Η συμβουλή σου δηλαδή όχι μόνο να είναι μέσα από το Λόγο του Θεού απαραίτητος, δεν είναι αυτό ορθοτομό. Εύκολο είναι να βάζω νόμους, έστω και ευαγγελικούς, μέσα από το Ευαγγέλιο σε όλους σας, επειδή δεν με απασχολούν. Τι με νοιάζει εμένα τώρα αν αυτό το κορίτσι δεν ξαναπαντρευτεί? Αλλά όμως αυτό το βλέπει ο Θεός. Και δεν είναι μόνο αυτό, ένα μικρό παράδειγμα έφερα. Πολλές φορές θα έρθουν μπροστά μας δύσκολες καταστάσεις για να ορθοτομήσουμε το λόγο της αληθείας. Δεν λέω να ορθοποδήσουμε, να περπατήσουμε εμείς, είναι να ορθοτομήσουμε, να εκφέρουμε το λόγο της αληθείας. Αλλά να εκφέρουμε το λόγο της αληθείας όχι ψυχρά, αδελφοί, αδιάφορα και ξένα, αλλά με αγάπη, με υπομονή, σαν να είναι δικό σου το πρόβλημα, σαν να είναι δικό σου το κορίτσι, σαν να είναι δικό σου το ζήτημα. Γιατί αν δεν το δεις σαν να είναι δικό σου, τότε ο άλλος θα πει τι ανάγκη εσύ, και θα έχει δίκιο. Θα σου πει τι ανάγκη έχεις εσύ. Εσύ τα έχεις όλα και δίνεις εκεί πέρα κατευθύνσεις, αλλά διαφορείς. Γιατί ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, διακρίνει την αγάπη.
διακρίνει αν το λες με αδιαφορία ή αν το λες με πόνο. Καθώς είναι γεγραμμένο, κλαίετε με τα κλαιόντων και χαίρεστε με τα χαιρόντων. Μπορείς όταν ο άλλος καίγεται να του πεις το λόγο του Θεού επειδή τον ξέρεις απ' έξω για να τον παρατήσεις. Δεν το κάνει αυτό ο Χριστός και δεν θέλει αυτό να το κάνουμε κι εμείς. Καθόλου δεν το κάνει αυτό ο Χριστός. Ο Χριστός ό,τι μας λέει είναι και δίπλα μας για να μας δώσει δύναμη να το εκτελέσουμε. Και εμείς ό,τι λέμε πρέπει να είμαστε κοντά, να προσευχηθούμε, να παρηγορήσουμε, να ενισχύσουμε. Αν κάποιος λέει σκανδαλίζεται, λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ φλέγομαι. Γιατί φλέγεσαι Απόστολε Παύλε? Γιατί αν μείνεις στο σκανδαλισμό χάθηκε αυτός, έχασε την αιώνια ζωή και εγώ φλέγομαι. Μη τυχόν ένας χάσει την παρουσία του Θεού. Όπως ο Χριστός. Ένα λέει είναι το πρόβατο που χάθηκε και αφήνει τα 99 τα οποία είναι μέσα στη στάνη και δεν κινδυνεύουν και πάει να βρει το απολωλός. Γιατί δεν ήρθε ο Ιησούς Χριστός για τους υγιείς, για τους αρρώστους. Δεν ήρθε για τους αγίους, για τους αμαρτωλούς. Και ξέρετε πόσο εύκολο είναι, αδελφοί αγαπητοί, να συγκάνουμε, να έχουμε κοινωνία μεταλλήλων ανάμεσα σε στερεωμένους αδερφούς. Πάρα πολύ εύκολο. Όταν ο άλλος είναι χορτάτος, χαίρεσαι να τρως μαζί του, γιατί και εσύ είσαι. Όταν ο άλλος όμως είναι πεινασμένος, τότε θα θελείψει αυτή η χαρά σου, γιατί πρέπει να μοιράσεις το δικό σου. Όταν ο άλλος είναι άρρωστος, όταν είμαστε υγιείς, και εκδρομές πηγαίνουμε και ψέλνουμε και δοξάζουμε, αλλά όταν είναι άρρωστος ο αδελφός σου πρέπει να αφήσεις τις εκδρομές και τη χαρά και να πας να τον συναντήσεις. Και όχι να πας να τον συναντήσεις 5 λεφτά και να φύγεις για να κάνεις την υποχρέωσή σου, γιατί όλες τις σκέψεις της καρδιάς μας ο Κύριος τις βλέπει, αλλά να πας να συγκακοπαθήσεις. Ο Θεός να μας δίνει αυτά τα σπλάχνα, να ορθοτομούμε το λόγο της αληθείας. Ξέρετε, πολλές φορές όταν λέμε ορθοτομούμε, εννοούμε να το ξέρουμε απ' έξω και καλά. Δεν είναι να το ξέρεις απ' έξω και καλά. Δεν είναι αυτό ορθοτόμησης. Να ξέρω το λόγο του Θεού απ' έξω και καλά και να τον λέω και να φεύγω. Δεν είναι έτσι ο Χριστός. Δεν είναι έτσι ο λόγος του Θεού. Δεν είναι έτσι ο δούλος του Θεού. Ο Χριστός στην αδυναμία σου έρχεται, σου αποκαλύπτει την αλήθεια και σε βοηθάει να το εκτελέσεις και σε βοηθάει να σταθείς. Εάν εσύ στην αλήθεια και στην αδυναμία του αδελφού σου, στην αλήθεια τη δική σου και στην αδυναμία του αδελφού σου στέκεσαι μακριά, δεν έχεις κανένα καλό αποτέλεσμα. Κανένα καλό αποτέλεσμα. Μάλλον φθόνο και θυμό και αγανάκτηση προκαλείς παρά οικοδομή. Και είναι, πρέπει να το προσέχουμε αδελφοί αυτό, και θα το χρησιμοποιήσω αυτό για δεύτερη φορά. Σας παρακαλώ πολύ να προσέχετε, να οικοδομούνται οι άνθρωποι που είναι δίπλα σας. Όχι να γκρεμίζονται, όχι να πικραίνονται, όχι να σκανδαλίζονται. Άμα δεν καταλαβαίνει ας μην καταλαβαίνει, αφού δεν καταλαβαίνει τι να τον κάνω εγώ. Δεν είναι έτσι ο χριστιανός. Εκείνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι η οικοδομή του άλλου. Να οικοδομεί το άλλος στην αδυναμία του. Να οικοδομεί το άλλος στην αρρώστια του, στην ασθένειά του, στη στενοχώρια του. Ακόμη να οικοδομεί το άλλος και όταν, αδελφοί αγαπητοί, η καρδιά του έχει πλανηθεί και πηγαίνει προς την πλάνη. Τι να κάνουμε. Σήμερα έχει πλανηθεί αυτός, αύριο μπορεί εσύ να πλανηθείς. Για σκέψου να είσαι σε αρρώστια και να μην σου συμπαραστέκεται κανένας. Και εκείνο που με ενοχλεί πάρα πολύ τώρα τελευταία, τι να σας πω, πάρα πολύ με ενοχλεί και πιστεύω ότι από το Θεό είναι. Να έρχονται εδώ αδελφοί να προσεύχονται για να τους θεραπεύσει ο Κύριος και εσύ εκεί κάτω να λες αστεία πράγματα, άσχετα πράγματα, χωρίς να λογαριάζεις ούτε το Θεό ούτε τον αδελφό σου. Δεν κάνεις για το Χριστό. Δεν κάνεις για το έργο του Θεού. Δεν κάνεις να είσαι αδελφός μέσα στην Εκκλησία. Δεν συμπάσχεις με τον Πάσχοντα.
ούτε καν να διαφορείς, ακόμη χειρότερα, προκαλείς. Ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, να μας δώσει σπλάχνα. Ο Χριστός θεραπεύει. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το μυστικό της θεραπείας? Η αγάπη. Προσευχή σου, για να έχει δύναμη, πρέπει να έχεις στην καρδιά σου αγάπη. Πίστης πότε ενεργείται? Δια της αγάπης. Και θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Ο Θεός είπε, θέλεις να θεραπεύονται, μπορείς να τους αγαπήσεις. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό. Μόνο αν μπορείς να τους αγαπήσεις, και το έχω δει αυτό. Ανθρώπους στους οποίους αγαπάμε και προσευχόμαστε, ο Κύριος θεραπεύει. Αλλά όταν προσεύχεσαι χωρίς αγάπη, η προσευχή σου, όσο και αν έχεις πίστη, δεν ενεργείται. Δεν ενεργεί ο Θεός. Δεν είναι ο λόγος λόγος Θεού. Δεν είναι η προσευχή ευάρεστη ενώπιον του Θεού. Ο εργάτης λοιπόν πρέπει πρώτον να σπουδάζει, να αγωνίζεται, να είναι δόκιμος ενώπιον του Θεού. Δεύτερον, όπως είπαμε, να είναι εργάτης και μάλιστα ανεπαίσχυντος. Και το τρίτον, ίσως το σημαντικότερο, εγώ λέω ανοησίες πιθανόν να λέω, είναι να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Και η ορθοτόμηση δεν είναι γνώσης η οποία φυσεί, είναι πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Η αγάπη οικοδομεί. Το ότι ξέρεις το λόγο του Θεού, μάλλον κακό μπορείς να κάνεις. Περισσότερο κακό θα κάνεις επειδή ξέρεις την αλήθεια του Ευαγγελίου, αν η καρδιά σου δεν είναι γεμάτη με αγάπη δια Πνεύματος Αγίου. Σε αυτό σας παρακαλώ πολύ να το προσέχουμε. Μην κάνεις το δάσκαλο εάν δεν αγαπάς. Μην προσπαθείς να διορθώσεις και να ελέγξεις. Γιατί όσο και αν έχεις την αλήθεια, γκρεμίζεις, γιατί η καρδιά σου θα θυσεί παρά οικοδομείς. Το επόμενο που πρέπει να προσέχουμε, θυμάστε, το πρώτο ήταν να μην λογομαχώσει, να μην μαλώνεις με λόγια. Το δεύτερο είναι τας δε βεβήλους ματαιοφωνίας φεύγε. Υπάρχουν λόγια άχρηστα, μάταια, τα οποία πολλές φορές είναι και βέβυλα. Όταν λοιπόν διαπιστώνεις ότι υπάρχουν τέτοιες βέβυλες ματαιοφωνίες, εσύ φύγε. Μα δεν έχεις αγάπη? Αγάπη έχεις, αποτέλεσμα δεν θα έχεις. Μα δεν είσαι εργάτης ανεπαίσχυντος, είσαι, αποτέλεσμα δεν έχεις. Μα δεν ορθοτομείς το λόγο του Θεού με πολύ αγάπη, ναι, αποτέλεσμα δεν θα έχεις. Όταν λοιπόν διαπιστώνεις ότι υφίστανται στο περιβάλλον που τυχαία βρέθηκες ή βρίσκεσαι συνέχεια βέβυλες ασεβείς, δηλαδή αερολογίες, εσύ φεύγε. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ούτε ο Θεός μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Θεός σου λέει να φεύγεις. Ο Λόγος του Θεού σε συμβουλεύει, απομακρύνσου από εκεί. Και μάλιστα είναι εντολή άμεση. Φεύγε. Είδατε, αδελφοί αγαπητοί, με πόση λεπτομέρεια ο Θεός μας, όχι μόνο μας οδηγεί, μας καθοδηγεί, συμβουλεύοντάς μας. Να μην λογομαχούμε, να μην τσακωνόμαστε, γιατί θα καταστραφεί αυτός που ακούει, αλλά και όταν διαπιστώνεις ότι στο περιβάλλον σου υπάρχουν βέβυλες ματαιοφωνίες, αρχίζουν και λένε σόκιν. Αρχίζουν και λένε όχι μόνο ανέκδοτα, αλλά και περιστατικά και συμβάντα. Βέβυλα και μάταια. Εσύ δεν έχεις δουλειά εκεί. Δεν μπορείς ούτε για τον Χριστό να τους μιλήσεις. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις εκεί. Και μάλιστα αν μπλέκουν και θρησκευτικές απόψεις και σκέψεις, που πολλές φορές θα το συναντήσεις αυτό. Εγώ τουλάχιστον, αλλά όλοι μας, πολλές φορές το έχουμε συναντήσει. Να λένε τάχα μου ότι μιλάνε για τον Θεό
και να μιλάνε για το μήλο της Αγίας Τάδε και για τις παντόφλες του Αγίου Τάδε και για τα κόκαλα της Αγίας και του Αγίου Δίνα, και μέσα εκεί να βάζουν και ασέβεια μέσα. Και δεν μπορείς εσύ να μιλήσεις για το, τίποτα δεν μπορείς. Και η παρουσία σου δεν είναι χρήσιμη, αλλά και μπορεί να είναι και επικίνδυνη για σένα. Φεύγε, λέει, φύγε, σήκω και φύγε. Μην κάθεσαι ούτε ένα λεπτό. Ο Θεός να μας τα θυμίζει αυτά, αγαπημένα μου αδελφιά, ο Θεός να μας τα θυμίζει, γιατί πολλές φορές μας πιάνει ο ενθουσιασμός, μην πω ο φανατισμός, να πω ο ενθουσιασμός. Μας πιάνει ο ενθουσιασμός και θέλουμε να τους διορθώσουμε όλους. Αλλά ούτε ο Κύριος δεν μπορεί να τους διορθώσει. Και τι λέει? Γιατί αυτοί, εφόσον άρχισαν με βέβυλες ματαιοφωνίες, με βέβυλες ματαιοφωνίες, θα προχωρήσουν σε μεγαλυτέρα ασέβεια. Και ο λόγος κατατρώγει σαν γάγκρενα. Πως η γάγκρενα το πληγωμένο σώμα το τρώγει και το σαπίζει. Και από τι ξεκινήσαμε? Από βέβυλες ματαιοφωνίες. Φύγε, φύγε, δεν έχεις δουλειά εκεί. Θα προχωρήσουν σε μεγαλύτερα ασέβεια. Και ο λόγος τους θα κατατρώει και θα σαπίζει κάθε έναν που μένει εκεί και ακούει. Όπως ήταν ο Ημένεος και Φιλητός που φτάσανε να πούνε ότι η Ανάσταση νεκρών έγινε. Μέχρι εκεί φτάσανε. Από πού αρχίσανε δεν μας λέει, από ένα πολύ μικρό. Αλλά όμως βέβυλο και μάταιο. Και φτάσανε μέχρι την τέλεια, το τέλειο ψέμα. Ότι η αρπαγή της Εκκλησίας όχι πρόκειται να γίνει σε λίγο, έγινε ήδη. Η αρπαγή της Εκκλησίας τελείωσε. Με την βεβαιότητα στην καρδιά μας θα περπατάμε ότι δεν ξέρουμε εμείς ποιοι ανήκουν στο Χριστό. Ο Θεός ξέρει τους όντας αυτού. Και είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί πάρα πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, έχουμε κάνει λάθος στην κρίση μας για έναν άνθρωπο. Βλέπουμε έναν άνθρωπο και λέμε αυτός ποτέ δεν πιστεύει. Και σε λίγο έρχεται στην Εκκλησία. Και βλέπουμε άνθρωπο και λέμε έτοιμος είναι. Και όχι μόνο ποτέ δεν πατάει, αλλά γίνεται και ενάντιος. Δεν ξέρουμε εμείς τους όντας του Κυρίου. Δεν τους ξέρεις. Δεν τους ξέρεις. Γιατί δεν είσαι καρδιογνώστης. Μόνο ο Θεός ξέρει καρδίες και διερευνά καρδίες και νεφρούς. Εμείς το φαινόμενο βλέπουμε και απατώμεθα. Το σταθερό θεμέλιο που μένει είναι ότι ο Κύριος ξέρει τους όντας αυτού. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν πραγματικά ο Θεός ξέρει τους όντας αυτού, γι' αυτό σου μιλάει ακριβώς τι θα κάνεις με το λίγο φαινόμενο το οποίο έχεις με τους οφθαλμούς σου. Βλέπεις λογομαχία, σταμάτα. Βλέπεις βέβυλο ματαιοφωνία, φύγε. Βλέπεις την ορθοτόμηση για τον εαυτό σου, διόρθωσέ τη. Βλέπεις ότι έκανες λάθη σαν εργάτης, μετανόησε. Λίγο φαινόμενο βλέπουμε, αλλά διακρίνοντάς το μέσα από το Λόγο του Θεού, βγάζουμε συμπεράσματα τα οποία δεν μπορούμε να τα έχουμε, καθώς ο άνθρωπος δεν ξέρει ποιος είναι του Κυρίου. Ο Θεός ξέρει τους όντας αυτού. Γι' αυτό εμείς μία έχουμε εντολή, να απομακρυνόμαστε από την αδικία. Και ποια είναι η αδικία? Η παράβαση, η ανομία. Όταν βλέπουμε ανομία, αδικία, παράβαση, να απομακρυνόμεθα από εκεί. Γιατί? Γιατί μέσα σε μια μεγάλη οικία υπάρχουν σκεύη χρυσά και αργυρά, υπάρχουν όμως και σκεύη ξύλινα και οστράκινα. Αυτό είναι μια αλήθεια μεγάλη. Μόνο που εμείς δεν μπορούμε να διακρίνουμε ποια είναι τα ξύλινα και τα οστράκινα, ποια είναι και τα χρυσά και τα αργυρά. Δεν μπορούμε να το διακρίνουμε. Ποια είναι τα πολύτιμα σκεύη και ποια είναι τα μη πολύτιμα σκεύη. Μόνο ο Θεός το ξέρει. Αλλά ένα ξέρουμε όμως, ότι υπάρχουν και χρυσά και αργυρά και ξύλινα και οστράκινα. Δεν ξέρουμε ποια είναι, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν. Μέσα σε αυτή την εκκλησία ένα είναι βέβαιο, ότι υπάρχουν σκεύη χρυσά και αργυρά
και σκεύει ξύλινα και οστράκινα. Αυτό το ξέρω, το ξέρεις, το ξέρουμε. Ποιος είναι τι, δεν το ξέρουμε. Και κάτι άλλο, και δεν μας ενδιαφέρει να το μάθουμε. Εμάς τι μας ενδιαφέρει, αυτό το σκεύος, το δικό μας. Δεν μας ενδιαφέρει το σκεύος το δικό σου, του αλλουνού. Και επειδή ξέρουμε ότι μέσα σε αυτή την εκκλησία υπάρχουν σκεύη χρυσά και αργυρά και ξύλινα και οστράκινα, εκείνο που αναρωτιόμαστε είναι όχι ποιος είναι τι, αλλά τι είμαι εγώ. Και δεν το ξέρω. Μήπως είμαι οστράκινο και ξύλινο και νομίζω ότι είμαι χρυσό και αργυρό. Και δεν το έχω καταλάβει. Γιατί μόνο ο Κύριος ξέρει τους όντας αυτού. Μήπως είμαι σαν τις πέντε παρθένες που ήσαν μωρές και δεν το είχαν καταλάβει. Και νόμιζαν ότι θα περίμεναν, περιμένοντας τη νύχτα τον νυμφίο, θα εισέρχονται μέσα στην οικία. Αλλά ποτέ δεν εισήλθαν. Μήπως είμαστε από αυτούς που κάποτε θα κλείσει η πόρτα. Μην πεις δεν είμαι, δεν ξέρεις. Ο Κύριος ξέρει τους όντας αυτού. Γιατί? Γιατί ξέρει το αύριο. Εμείς ξέρουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Μήπως είμαστε μέσα από αυτούς που εκείνη τη στιγμή όταν κλείσει η πόρτα θα λένε, Κύριε, άνοιξε ο νησιμάς εν το ονόματί σου, προφητεύσαμε, κάναμε θαύματα πολλά, εξεβάλαμε δαιμόνια και ακούσεις τη φωνή, είπαγε, ποτέ δεν σε γνώρισα. Δεν το ξέρεις. Και ο κίνδυνος είναι μήπως αυτοδικαιώνεσαι και λες, εγώ δεν είμαι από αυτούς, εγώ είμαι από τους καλούς. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Ούτε μπορείς να υπολογίσεις το αύριο σου και το μεθαύριο σου. Το σκάνδαλο που θα βρεθεί στη ζωή σου και την επίθεση του κόσμου, της αμαρτίας και του διαβόλου και πόσο θα αντέξεις. Γνωρίζοντας λοιπόν με τα πάσης βεβαιότητος ότι σε αυτή την εκκλησία τη μικρή και σε κάθε μεγάλη οικία και σε κάθε οικία υπάρχουν σκεύη χρυσά και αργυρά και ξύλινα και οστράκινα, πρόσεξε μην πέσεις στην παγίδα και εσύ βάλεις τον εαυτό σου στα χρυσά και στα αργυρά και περιφρονήσεις το Λόγο του Θεού που λέει ότι υπάρχουν και ξύλινα και οστράκινα και ψάχνεις να βρεις δεξιά σου και αριστερά σου τα ξύλινα και τα οστράκινα και τα χρυσά και τα αργυρά τα βλέπεις μέσα σου. Πρόσεξε μην πέσεις σε αυτή την παγίδα, μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα, γιατί είναι παγίδα. Αλλά τι να κάνουμε. Εάν λοιπόν καθαρίζουμε τον εαυτό μας από όλα αυτά που διαβάσαμε από το πρώτο κεφάλαιο μέχρι σήμερα, από την αδικία, τη λογομαχία, από τις βέβυλες ματαιοφωνίες, από την τεμπελιά, από την οκνηρία δηλαδή, από την χλιαρότητα και από όλα αυτά που διαβάσαμε, από την αποφυγή της κακοπάθειας, από τη μέρημνα των βιωτικών υποθέσεων, από όλα αυτά που ακούσαμε και από όλα αυτά τα οποία ακούμε κάθε μέρα στη διδαχή των Αποστόλων, στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, εάν λοιπόν φροντίζεις να καθαρίζεις τον εαυτό σου από όλα αυτά, τότε θα σε σκεύος τιμίας χρήσεως. Τότε. Τότε μπορείς να πεις, μου φαίνεται ότι πάω να γίνω σκεύος τιμίας χρήσεως. Γιατί άκουσα βέβυλες ματαιοφωνίες και έφυγα. Ήρθε και φούντος η καρδιά μου να λογομαχήσω και την υπέταξα. Βρέθηκα σε θέση να αδικήσω και μετενόησα. Και έπραξα το Λόγο του Θεού. Και αγωνίζομαι να πράττω το Λόγο του Θεού, αλλά ιδιαιτέρως. Και όταν έπεσα, μετανόησα και επέστρεψα στο Θεό και ζήτησα το αίμα του Χριστού. Τότε είναι δυνατό να είσαι σκεύος τιμίας χρήσεως και μάλιστα αγιασμένο. Αυτό είναι τα χαρακτηριστικά του σκεύους της τιμίας χρήσεως. Είναι αγιασμένο. Τι θα πει αγιασμένο? Καθαρισμένο, πλημένο, ξεχωρισμένο από το Θεό.
σε καθαρότητα. Δεν έχει στην καρδιά του παράπονα, πίκρες, θυμούς. Δεν έχει τα έργα της σαρκός στην καρδιά του, αλλά έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου και αγωνίζεται να απορρίπτει τα έργα της σαρκός και να αγωνίζεται να περπατάει οδηγούμενος από το Πνεύμα του Άγιο. Πρώτον λοιπόν αγιασμένο, καθαρισμένο σκεύος. Δεύτερον εύχριστον, εύχριστον εις τον Δεσπότην. Είναι ένας άνθρωπος υποτεταγμένος, υπάκουος, εύχριστο σκεύος στα χέρια του Δεσπότη, του Κυρίου του. Και μ' αρέσει η λέξη Δεσπότης. Δεν έχει καμία σχέση με το Δεσπότη που λένε σήμερα οι άνθρωποι, αλλά έχει σχέση με τον μόνο Δεσπότη που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και είναι εύχριστο σκεύος στα χέρια του Δεσπότη, του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αυτός δεσπόζει στη ζωή του. Εντέλεται ο Δεσπότης και υπακούει το σκεύος εκλογής, τιμίας χρήσεως. Περπατάει, όχι μόνο ζει, αλλά και περπατάει μέσα στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Εύχριστο. Και θέλω λιγάκι αυτό, αδελφοί αγαπητοί, να το καταλάβουμε. Κανένας δεν θα φάει με βρώμικο πυρούνι ένα καλό φαΐ. Το πυρούνι αυτό είναι άχρηστο, αν δεν είναι καθαρισμένο, αγιασμένο. Κανένας δεν θα φάει με ένα πυρούνι ή δεν θα κόψει το ψωμί του με ένα μαχαίρι που δεν κόβει, που δεν είναι εύχριστο. Ένα πυρούνι στραβωμένο, όσο και καθαρό να είναι, αφού είναι στραβό δεν μπορείς να φας. Δεν γίνεται, ή ένα κουτάλι έτσι δεν μπορείς να φας, μα είναι λάμπη. Δεν το κάνεις ότι είναι λάμπη. Να είναι εύχριστο, να είναι χρήσιμο. Και τρίτον, ετοιμασμένο εις πανέργων αγαθών. Όχι περίμενε και θα δούμε, κάποτε είπε κάποιος άσε με να πάω να θάψω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου και ύστερα θα σε ακολουθήσω. Και ο Χριστός του είπε δεν κάνεις, άσε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς, εσύ όμως ακολούθημη. Δεν πηγαίνουμε στο έργο του Θεού αφού τελειώσουμε όλα τα άλλα, παρατάμε όλα τα άλλα και πηγαίνουμε στο έργο του Θεού. Τα παρατάμε, όχι με αμέλεια, δηλαδή δεν θα γίνουμε τεμπέληδες, ούτε στη δουλειά μας θα γίνουμε άχρηστοι. Αλλά με τη χάρη του Χριστού θα εργαζόμαστε τέλεια και πλήρως το έργο του Θεού. Αλλά με τρόπο ετοιμασμένο, ετοιμασμένοι, έτοιμοι θα είμαστε πάντοτε. Και το ετοιμασμένο τι σημαίνει, στη θέση του. Ο καλός ο μάστορας τα εργαλεία τα βάζει στην εργαλειοθήκη. Ο κακός ο μάστορας τα αφήνει όπου να είναι. Και μετά θα ψάχνει να τα βρίσκει και δεν τα βρίσκει. Ρε, πού έχω αφήσει την μπένσα, πού έχω αφήσει το κατσαβίδι. Εγώ το κάνω αυτό όταν είμαι σπίτι. Ψάχνω να βρω, έχει τελειώσει, δεν κάνω δουλειά γιατί ψάχνω να βρω τα εργαλεία. Ευτυχώς που είναι η Άννα και τα μαζεύει εκεί πέρα και της λέω Άννα που το έβαλες. Δηλαδή πρέπει να, κάθε ένα να βρίσκεται στη θέση του. Στη θέση του. Ό,τι έχει κάνει ο Θεός και σου έχει χαρίσει, να είσαι έτοιμος να το εργάζεσαι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, για σκεφτείτε να υπάρχουν χειροτονημένοι διάκονοι και να ψάχνουμε να βρούμε να κάνουμε την εισφορά. Πόσο άσχημο είναι. Ή να υπάρχουν χειροτονημένοι πρεσβύτεροι και να μην έχουμε να κάνουμε κοινωνία. Ή να υπάρχουν χειροτονημένοι πρεσβύτεροι και μην υπάρχει κανείς να πάει κοινωνία στον αδερφό που είναι άρρωστος και πάσχει. Και θέλει να ακούσει δύο λόγια παρατηρηγορητικά και να λάβει μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Φοβερό. Έτοιμος είναι ο αργάτης του Θεού. Έτοιμος να κάνει το θέλημα του Κυρίου και μάλιστα εις παν έργον αγαθό. Όχι στο έργο το αγαθό που θα διαλέξεις, που σ' αρέσει να κάνεις. Όχι σε αυτό που σ' αρέσει να κάνεις, σε αυτό που θα σου πει ο δεσπότης σου να κάνεις. Σε αυτό που σε θέλει ο Κύριός σου να κάνεις. Και πολλές φορές θα χρειαστεί να πλύνεις τα πόδια των αδελφών σου και δεν μιλάμε κυριολεκτικά. Θα βάλουμε σαπουνάδα, θα υπηρετήσουμε τους αδελφούς μας ταπεινώνοντας τον εαυτό μας μπροστά τους. Θα τους υπηρετήσουμε και θα τους εξυπηρετήσουμε. Άλλοτε θα πρέπει να κάνεις κάτι
που σε ενοχλεί και σε κουράζει. Το έργο του Θεού δεν είναι να κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Μένα μου αρέσει, τι σ' αρέσει, δεν το λογαριάζει ο Θεός και ούτε εσύ να το, δεν πρέπει να το λογαριάζεις. Τι θέλει ο Θεός και πού σε θέλει ο Θεός. Πολλές φορές λέει η Άννα, σαν μικρό παράδειγμα το λέω, σήμερα θα πάμε στον κάλαμο να ξεκουραστούμε. Και αμέσως παρουσιάζονται προβλήματα. Ένα εδώ, ένα εκεί. Τι λέω, άστο τώρα να ξεκουραστούμε, στον ουρανό θα ξεκουραστούμε. Πάμε τώρα να κάνουμε τη δουλειά μας. Και βέβαια, όχι, δεν το λέω εγώ, το λέει και η Άννα, γιατί πολλές φορές λέω, σήμερα δεν κάνω τίποτα. Σήκω, 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 έχουμε δουλειά, μου λέει η Άννα. Τις περισσότερες φορές δεν κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Για να μην πω όλες, λέω τις περισσότερες. Τις περισσότερες φορές πρέπει να κάνουμε αυτό που δεν μας αρέσει, αλλά το θέλει ο Θεός. Για να είμαστε σκεύοι, γι' αυτό λέει να καθαρίσεις τον εαυτό σου. Να αγωνιστείς τον αγώνα τον καλό. Είναι ανάγκη αγιασμένος, εύχριστος, χρήσιμος και έτοιμος για πάνω έργο αγαθών να ζεις περιμένοντας τον Κύριο τι θα σου πει να κάνεις και να το κάνεις. Και το ωραίο χαρακτηριστικό και παράδειγμα αυτής της κατάστασης είναι ο άγγελος Γαβριήλ που όταν παρουσιάστηκε στη Μαρία της είπε «Εγώ είμαι ο άγγελος του Κυρίου που βρίσκομαι πάντοτε ενώπιον του Θεού και απεστάλλην προς εσέ». Και η εικόνα που η όραση, αν θέλετε, έτσι να το πω, που μου είχε δείξει ο Θεός κάποτε για να καταλάβω τι είναι ο άγγελος, ένας άντρας στεκόμενος όρθιος δίπλα στο Θεό, κοιτάζοντάς τον στο στόμα, περιμένοντας κάθε στιγμή την εντολή για να την εκτελέσει αμέσως. Αυτός είναι ο άγγελος του Κυρίου. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού, εργάτης του Θεού, ανεπαίσχυτος που ορθοδομεί το λόγο της αληθείας. Στην παρουσία του Θεού, περιμένοντας να ακούσει την εντολή. Για να την εκτελέσει, όποτε και να έρθει. Τώρα, σε λίγο, αργότερα, πολύ αργότερα, όποτε και να έρθει. Με υπομονή δεν φεύγει από εκεί. Αυτός είναι ο άγγελος. Γι' αυτό και ο Θεός λέει το πρεσβύτερο, τους πρεσβυτέρους, τον ποιμένα, ακόμη το Λεβίτη έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη, άγγελος Κυρίου, αγγελιοφόρος Θεού. Μακάρι ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, να μας κάνει τέτοιους ανθρώπους, να είμαστε αγιασμένα σκεύη, εύχριστα και ετοιμασμένα για κάθε έργο αγαθό. Αμήν.